Ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Ροδόπης, η Τραπεζούντα, διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά τις τριήμερες εκδηλώσεις Παρχάρια, οι οποίες πλέον έχουν γίνει θεσμός. Η αναβίωση του Πανηγυριού των Παρχαρίων πραγματοποιήθηκε και φέτος, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 2002 μέχρι και σήμερα, στην καταπράσινη τοποθεσία Γέφυρα του Βοσκού, δίπλα στο οχυρό της Νυμφαίας. Ιδιαίτερη ήταν η προσέλευση τόσο των επισκεπτών, όσο και των πολιτιστικών συλλόγων που συμμετείχαν στα Παρχάρια και βέβαια των τοπικών φορέων. Είναι η 14η συνεχή διοργάνωση. Η εκδήλωση ξεκίνησε το 2002. Βρισκόμαστε στην 14η διοργάνωση του Ολοήμερου Υπαίθριου Πανηγυριού Παρχάρια, εδώ στην Ορεινή Ροδόπη, στην περιοχή του Οχυρού της Νυμφαίας, σε αυτό το καταπράσινο τοπίο, μαζί με αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, αλλά και αρκετό κόσμο από τη Ροδόπη και από τους γύρω νομούς. Θα αναφερθώ στις συμμετοχές. Φέτος συμμετέχουν ο Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας, ο Σύλλογος Αμισιανών Καβάλας, ο Σύλλογος Ποντίων Χορευτών Δράμας, ο Σύλλογος Χορευτών Δράμας ο Πυρίχιος, ο Σύλλογος Θρακών οι Ακρίτες από την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές καλλιτεχνών, οι οποίοι όλοι προσφέρουν εδώ τις δεξιότητές τους δωρεάν πάντα. Έχουμε συλλόγους πολιτιστικούς γυναικών από τον νομό. Η συμμετοχή του κόσμου, όπως ανάφερα, είναι και πάλι μαζική. Προσφέρονται τα δέσματα δωρεάν. Το πανηγύρι έχει ξεκινήσει. Ο χορός κυλά πάρα πολύ όμορφα. Το πρωί έχει τελεστεί η θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Νομίζω ότι είναι άλλη μια επιτυχημένη διοργάνωση. Αρρωγός μας ο πολύ καλός καιρός. Οι εγκαταστάσεις του χώρου δασικής αναψυχής, οι οποίες έχουν αποκτηθεί και τα τονίζουμε αυτά με τη συμπαράσταση και η οικονομική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Θησέας, εξυπηρετούν τον κόσμο και προσφέρουν ανέσεις στο χώρο, μια και μπορούμε να φιλοξενήσουμε έως και 1.000 άτομα καθούμενα. Ο στρατός πάντα δίπλα μας από το 2002 όπως και φέτος, η πυροσβεστική, η αστυνομία, το δασαρχείο, το οποίο ήταν το πρώτο που υπέδειξε το χώρο και χρηματοδότησε τις πρώτες κατασκευές. Τα καλύτερα λόγια για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και εμείς εδώ με τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ροδόπης Τραπεζούντα προσφέρουμε μια αγκαλή ζεστασιά και μια θετική άβρα για ένα όμορφο γλέντι, για ένα ωραίο πανηγύρι μέσα στην καρδιά της Ροδόπης, διότι ξέρετε είναι η μοναδική πολιτιστική εκδήλωση αυτού του είδους που πραγματοποιείται στην Ορεινή Ροδόπη. Λησμόνησα να αναφερθώ στον Παλαιστικό Σύλλογο, στον Αθλητικό Σύλλογο Πάλης Δημοκρίτιων της Κομωτινής που είναι εδώ με τους αθλητές, οι οποίοι αθλητές θα λίγο αργότερα θα προβούν σε επιδείξεις παλαιστικών αγώνων. Άλλη μια φορά, βέβαια λίγο δύσκολο, όσο πάει πιο δύσκολο, αλλά πάλι το καταφέραμε, βλέπετε ο κόσμος μαζεύτηκε. Είναι πολύ ωραία ημέρα, πολύ ωραίο μέρος το περιβάλλον και θα διασκεδάζουμε. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή από συλλόγους και βέβαια από αρκετό κόσμο. Υπάρχει από Καβάλα, από Δράμα, από Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι και μόνο ποντιακά η συλλογή, έχει και θρακιώτικα. Ανταποκρίθηκαν, μαζευτήκαν εδώ είναι όλοι. Ακόμα περιμένουμε άλλο δύο συλλόγους. Είμαστε μαζί με αυτούς που διατηρούν για πολλά χρόνια τις παραδόσεις, κρατούν ζωντανές τις μνήμες και την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Η λεβεντιά, η δύναμη ψυχής και η αξιοπρέπεια μας είναι πολύτιμα σήμερα, στην κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται η χώρα, στη σκληρή διαπραγμάτευση με εταίρους και δανειστές. Είμαι αισιόδοξος, είμαι βέβαιος ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη. Όχι μόνο γιατί θα επουλωθούν οι πληγές από τα τραύματα που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Όχι μόνο γιατί θα επανορθωθούν οι αδικίες που υπήρξαν, όπως αυτές στους υπερήλικες παλινοστούντες, αλλά γιατί είμαι βέβαιος ότι θα επιστρέψει η αξιοπρέπεια αλλά και η ανθρωπιά, που τόσα ανάγκη έχει και ο τόπος και αυτός ο λαός. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία που γίνεται εκδήλωση των Παρχαρίων για 14η φορά αυτή τη φορά. Οποιοςδήποτε επισκεφθεί αυτό το μέρος διακρίνει εύκολα και άμεσα την ευλογία και τη μαγεία του τόπου. Κάθε φορά που επισκεφτόμαστε τον τόπο μας πιάνει αυτό το συνέστημα
Και πραγματικά είναι ευκαιρία για οποιονδήποτε πολίτη του νομού μας και όχι μόνο της περιφέρειάς μας και άλλων επισκεπτών να μπουν στον κόπο να επισκεφτούν το χώρο. Αξίζουν. Και όσον αφορά για τα παρχάρια, μια εκδήλωση που κάθε χρόνο είναι το ίδιο πετυχημένη. Πραγματικά αξίζουν το χειροκρότημα, το, οφείλουμε να το δώσουμε σε αυτούς που διοργανώνουν τη σημερινή εκδήλωση, στα παιδιά που θα είναι το χορευτικό συγκρότημα, οι παλαιστές, όλοι αυτοί που συμμετέχουν σήμερα στην εκδήλωση. Και ελπίζω του χρόνου να είμαστε γεροί για να χαιρόμαστε τέτοιες εκδηλώσεις. Ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση, τη στηρίζει και θα τη στηρίζει. Γιατί τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολιτισμός, είναι αναβίωση ήθων και θύμων του πόντου και της καταγωγής μας. Και έτσι τις αντιμετωπίζουμε και έτσι θέλουμε να χαίρεται και ο κόσμος ανάλογα τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα για να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση. Μία εκδήλωση του ποντιακού ελληνισμού που εγώ από το Κιλκίς ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ως συστατικό στοιχείο του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Και αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω εγώ είναι ότι τέτοιες διοργανώσεις και οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες περνάνε ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό που όλοι με λόγους οι οποίοι βασίζονται σε ευρώ και σε χρήματα προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα έχει τελειώσει. Το μήνυμα είναι ότι η Ρωμανία και αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Παρχάρια 2015, βρισκόμαστε στην υπέροχη τοποθεσία γέφυρα του Βοσκού στο άρθος της Νυμφαίας. Για 14η χρονιά αναβιώνουμε το έθιμο των Παρχαρίων. Το Διοικητικό Σύλλογο του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ροδόπης, η Τραπεζούντα και τα μέλη του Συλλόγου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία επιμένουν να διατηρούν τις παραδόσεις τους και με πάρα πολύ προσωπικό κόπο μας προσφέρανε τη σημερινή γιορτή. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί είμαι από τα παλιότερα μέλη του Συλλόγου και όταν ξεκινούσαμε μια μικρή παρέα ποντίων νεολαίων με ένα όνειρο, καταλήξαμε τελικά να κάνουμε αυτό το όνειρο θεσμό για την περιοχή μας και για 14η χρονιά έρχεται κόσμος εδώ και μας τιμάει. Και του χρόνου. Ευχαριστώ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις μητέρες για τη σημερινή γιορτή, για τη γιορτή της μητέρας, χρόνια πολλά, να χαιρόμαστε όλες τις μητέρες και να χαίρουν τα παιδάκια τους. Thank you.